ώρα. Αυτή είναι η πρώτη μέρα σας. Μία τέτοια εμπειρία. Ακούστε τις συμβουλές μου. Ξέρω πώς θα άλλα ερωτήσματα δικές. Μην ανοίξετε. Πριν μπείτε μέσα, να θυμάστε να είσαι πολύ ευγενικός με τα κορίτσια. Οι γονείς τους είναι πολύ, πολύ σημαντικοί για το σχολείο μας. Και ξέρετε ότι σε μία επιχείρηση να πρέπει να φροντίσετε τους πελάτες καλά, έτσι ώστε να πληρώνουν καλά. Αν ήθελα να κάνω επιχείρηση, θα είχα πάει σε μια εταιρεία. Λοιπόν, η επιχείρηση μας έχει μεγάλα έξοδα. Πολύ μεγάλα έξοδα. Να είστε πολύ καλοί. Ειδικά με τη Λίζα Παπασταύρου. Ο πατέρας της είναι ο Θεμιστοκλής Παπασταύρου. Πολύ σημαντικός άντρα. Πολλά πλοία. Άρα, να τη στυλάσετε σε ένα μεγάλο χαμόγελο. Θα χαμογελάω όταν αυτές δείξουν ο σεβασμός. Πολύ αστείος. Θυμάστε, μεγάλα έξοδα. Έγινα σαφής. Πολύ σαφής, κύριε. Από εδώ, κύριε Φορά. Μετά εσείς. Πολίτσια, πολίτσια, έχω νέα. Ένας καινούριος καθηγητής. Καινούριος καθηγητής, τον είδες? Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι νέος. Νέος, τι διδάσκει? Αρχαία ελληνικά. Αρχαία ελληνικά. Γιατί θέλουν όλοι να μάθουμε αρχαία ελληνικά? Ναι. Γιατί δεν μαθαίνουμε αρχικά. Αν πάμε στο Hollywood θα μπορούμε να μιλήσουμε με τον μάλλον άνθρωπο. Γιατί δεν μαθαίνουμε γαλλικά? Είναι η γλώσσα της αγαπής, θα πούμε... Ζετέν. Γιατί δεν μαθαίνουμε ισπανικά? Ίσως θα πάμε στη μασαρία κάποια μέρα. Τι σχέση έχει η μασαρία με την Ισπανία? Δεν έχει. Καμία σχέση. Η μασαρία είναι στις Βρυξέλλες. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι πρέπει να μας μάθουμε μία ξένη γλώσσα.